Ο Κάρλος Αλκαράθ, 1,5 μήνα πριν γίνει κυριολεκτικά 20 Μαΐου, επιστρέφει στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις. Ο Ισπανός αστέρας με την κατάκτηση του Indian Wells βρέθηκε και πάλι στην κορυφή, απόντος όμως του Novak Djokovic και μέχρι το επόμενο τουρνά στο Μαϊάμι, το οποίο θα πρέπει και πάλι να κατακτήσει. Αισθάνομαι υπέροχα που επέστρεψα στο νούμερο 1. Κάθε παίκτη στο τένις θέλει να βρίσκεται στο νούμερο 1. Για εμένα είναι ένα όνειρο που γίνεται και πάλι πραγματικότητα. Προφανώς το να είμαι ψηλότερα από έναν τέτοιο τενίστα όπως ο Νόβακ και τους κορυφαίους παίκτες είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Ο Τζόκοβιτς είναι δεύτερος στην παγκόσμια κατάταξη πάνω από τον Στέφανο Τσιτσιπά στην τρίτη και τον Κάσπερ Ρουτ στην τέταρτη. Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο νεαρότερος επαγγελματίας τενίστας που βρέθηκε στο νούμερο 1 όταν κατέκτησε το US Open. Παρέμεινε εκεί για 20 εβδομάδες πριν τον εκτοπίσει ο Τζόκοβιτς.